Τώρα θα δώσω κάτι δύσκολο. Ποιο έγινε το πρόβλημα εμάς. Οι άλλες όλες. Είμαστε εδώ. Το φύρα μαζί. Φωκίδος. Ο τίτλος του Φιλαδίου είναι ο εξής. Όλα είναι ένα στημένο σχέδιο που εκτελείται σιγά σιγά. Δηλώσεις είναι αυτό που θα διαβάσουμε του αρχιματρίτου Νεκταρίου Μουλασιώτη. Η αλήθεια για τα νέα μέτρα και για όσα δεν σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η οικονομική κρίση είναι τεχνητή. Είναι σαν τη γρίπη των χείρων με τα εμβόλια που μας επέβαλαν να κάνουμε αφού πιο πριν μας τρομοκράτησαν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με κατευθυνόμενες όπως πάντοτε ειδήσεις. Το ίδιο σχέδιο ισχύει και τώρα. Θέλουν να περάσουν όλα τα μέτρα εξευρωπαϊσμού. Αυτό ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Όλα τα μέτρα εξευρωπαϊσμού και προσαρμογής της χώρας μας στα ευρωπαϊκά δεδομένα που έχουν υπογράψει στις συνθήκες Maastricht, Schengen, Άμστερνταμ, Λισαβόνας κλπ. Με τελικό όριο εφαρμογής τους εκ μέρους μας το 2010. Τελικό όριο δηλαδή η χρονολογία που διανύουμε πρέπει να έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα που υπογράφτηκαν στις χώρες αυτές.
Γι' αυτό το λόγο μας τρομοκρατούν τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι είναι άδικα μεν τα μέτρα, αλλά αναγκαία, θέλοντας να μας καθυλώσουν. Γι' αυτό μην μιλάτε, μην αντιδράτε. Έτσι πιστεύουν ότι θα εφαρμοστούν ανώδυνα και στην Ελλάδα όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει για την πλήρη συμμετοχή μας σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν διαβάσετε το περιοδικό της μονής μας, Ορθόδοξη Μαρτυρία, τύπος 143 του 2008, θα δείτε ότι από τότε είχαμε γράψει ότι το 2010 θα γίνουν πράγματα στην Ελλάδα που ούτε θα φανταζόμασταν τότε. Και ήρθαν διότι προβλέπονταν από τις ευρωπαϊκές συνθήκες που τόσα χρόνια υπογράψανε όλη η πολιτική μας, ότι πρέπει να εφαρμοστούν έως το 2010. Φρόντισαν δε να φύγει η Νέα Δημοκρατία από κυβέρνηση, διότι αν ήταν η κυβέρνηση τώρα, διότι αν ήταν η κυβέρνηση τώρα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα σήκωνε και τα πεζοδρόμια. Έτσι παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ τη βόμβα που έσκασε στα χέρια τους στο ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζοντας ότι είναι υποχρεωμένοι να τα εφαρμόσουν. Τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει συνεχώς προς το ΠΑΣΟΚ: πάρτε κι άλλα μέτρα. Γι' αυτό άλλωστε συμφωνεί με τα μέτρα αυτά και δεν ξεσηκώνει το λαό. Είναι ελληνική ΛΑΕ, όλα προσχεδιασμένα από ετών. Ας ξυπνήσουμε. Μας ξεπουλούν όλους εμάς, αφού αυτοί θησάβρισαν πιο πριν εις βάρος μας. Ερωτάμε και ας μας απαντήσουν. Πώς έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ να ελέγξουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να ελέγξουν το Υπουργείο Οικονομικών και τα ελληνικά υπουργεία μας, αν αυτό δεν προκύπτει από κάποια συμφωνία? Πώς μας βάζουν υπό επιτήρηση, εάν αυτό δεν προβλέπεται σε ανωτέρες συμφωνίες, καθώς και ότι αν τις παραβιάσουμε, τότε τον έλεγχο θα το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολιτική γάμη. Από ποινικοποίηση ημιχίας, γάμος ομοφιλοφίλων, χωρισμός κράτους και εκκλησίας, από χριστιανοποίηση της Ελλάδας, κάτω ο σταυρός, κάτω οι εικόνες, κάτω το ένα, κάτω το άλλο, όχι προσωπική σχολεία, όχι ιστορία όπως την μαθαίναμε κάποτε, σαν να είναι σποντάκι, κάτω οι παρελάσεις. Τα ακούγονται λοιπόν. Ηλεκτρονική παρακολούθηση, ηλεκτρονικές ταυτότητες, διαβατήρια, κατάργηση μονιμότητας δημοσίων υπαλλήλων, ελεύθερες απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις όλων των δημοσίων φορέων, ώστε να μπορούν όλοι οι ξένοι μεγάλοι επιχειρηματίες και κερδοσκόποι να αγοράσουν όλη την Ελλάδα. Δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ίδρυψη, ώστε όλα να τα πάρουν οι ιδιωτικές εταιρείες, όπου εκείνες μετά με τον τρόπο τους θα κυβερνούν τη χώρα μας. Αυτό δεν ισχύει και στην Ευρώπη. Ερώτημα, αυτό δεν ισχύει και στην Ευρώπη? Οι κρατικοποιήσεις ανήκουν στον ανατολικό μπλοκ. Η Δύση
έχει ιδιωτικά κεφάλαια, ακολουθούν διακοπή δώρο χριστουγέννων και Πάσχα, διακοπή επιδόματος αδείας και όλα όσα ακόμη έρχονται. Τα έχουμε αποδεχθεί από ετώνες συνθήκες, εναγνία του λαού. Και είχαμε συμφωνήσει ότι θα τα εφαρμόσουμε έως το 2010. Τελευταία ημερομηνία εξευρωπαϊσμού της χώρας μας, το 2010, τώρα τελευταία ημερομηνία. Όλα αυτά που εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ισχύουν από ετών. Αφού θέλουμε να είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκαία και η προσαρμογή μας. Αν δεν τα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θα αναλάβει μόνη της Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να τα εφαρμόσει. Διαφορετικά δεν έχει δάνεια. Εκβιασμός όμως. Ή κάνετε ό,τι έχουμε συμφωνήσει ή θα πεινάσετε. Έτσι τρομοκρατούν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο, ώστε ανώδυνα και χωρίς φασαρίες και αντιδράσεις να περάσουν όλα τα ευρωπαϊκά νομοσχέδια και τις ευρωπαϊκές εντολές που έχει στείλει η Ευρώπη από ετών στη χώρα μας. Αυτά προς στιγμή. Περισσότερα θα πούμε αργότερα. Δεύτερον, με αφορμή τον ερχομό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα το υποδεχτούμε. Από καιρό μας προετοιμάζουν μέσα από τους δημοσιογράφους ότι τελικά θα φτάσει στην Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα επιβάλλει δυναμικά όσες συμφωνίες έχουμε υπογράψει και όσες κοινοτικές εντολές έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν τόσο καιρό. Τώρα μας λέγουν ότι ή κάνετε ό,τι έχετε συμφωνήσει ως ελληνικές κυβερνήσεις ή δεν έχει άλλα δάνεια. Οπότε, χωρίς χρήμα, τελειώσατε. Ως κράτος. Η κυβέρνηση δεν τολμά, όπως κανείς δεν τόλμησε ως σήμερα, να εφαρμόσει όσα έχουν εν αγνία του ελληνικού λαού συμφωνήσει και υπογράψει πολιτική. Έτσι φέρνουν με αίτησή τους στην πατρίδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα επιβάλλει το ίδιο όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα. Οι πολιτικοί πούλησαν και πρόδωσαν την Ελλάδα μας στους ξένους. Εμείς ψηφίσαμε ελληνική κυβέρνηση να μας κυβερνά και αυτοί μας φέρνουν τους ξένους πάλι μέσα στη χώρα μας για να μας κυβερνήσουν εκείνοι για πολλά έτη. Θα βρεθούμε υπό καταχή. Οι ξένοι ως αφεντικά πλέον και κατακτητές σε εισαγωγικά θα αναλάβουν τη διοίκηση της χώρας μας όπως έγινε και στη γερμανική κατοχή. Σήμερα οι πόλεμοι δεν γίνονται μόνο με τα όπλα. Έχουν βρει νέους τρόπους να κατακτούν τους λαούς. Οι πολιτικοί μας ίσως πάνε να υποδεχτούν τους κατακτητές της χώρας μας στο αεροδρόμιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως ο λαός πρέπει να αρνηθεί την είσοδο των κατακτητών. Οι Έλληνες πότε δεν υποδέχθηκαν κατακτητές? Με συγχωρείτε, οι Έλληνες ποτέ δεν υποδέχτηκαν κατακτητές. Αμήνθηκαν και με σαμαχόμενη υπερπίστεως και πατρίδος. Θα τις υποδεχτούμε λοιπόν ή θα φωνάξουμε έξω οι ξένοι κατακτητές? Εσύ τι θα κάνεις? Το ερώτημα για τον καθένα μας. Δηλώσεις για το νομοσχέδιο Καλλικράτη. Η Δύση πέκε τη διάλυση της Σερβίας με πόλεμο. Τότε όλοι λέγαμε έρχεται η δική μας σειρά. Φύλαξε ο Θεός και ο πόλεμος δεν ήρθε. Η Δύση όμως δεν άλλαξε σχέδια για την Ελλάδα.
Ο αγωγός Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, ηγουμενίτσα, με τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί, απέτρεπαν το διαμελισμό της Ελλάδας. Διότι η συμφωνία προέβλεπε δυναμική επέμβαση της Ρωσίας σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας, κινδύνευε ο αγωγός της. Η Δύση όμως πέτυχε και ο αγωγός σχεδόν σταμάτησε. Έτσι όλα τα πεδία είναι ανοιχτά πάλι. Ο διαμελισμός της Ελλάδας με πόλεμο δεν γίνει τόσο δυνατός. Έτσι βρήκε η Δύση τον τρόπο. Δημιουργούν 13 κρατήδια. Σχέδιο καλλικράτη. Με ανάλογες κυβερνήσεις και μικρές τοπικές βουλές, περιορισμένων δυνατοτήτων, τώρα στην αρχή, για να μην αντιδράσει ο λαός μας. Όμως όλες οι κυβερνήσεις, οι νόμοι και τα δικαιώματα που έχουν, αλλάζουν στο διάβατο χρόνο. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, οι βασιλείς είχαν τεράστια δύναμη, αλλά στην παράδο του χρόνου έγιναν μόνο διακοσμητικά στοιχεία. Τι θα συμβεί σε 5, 10, 20 χρόνια μετά, με τα σημερινά δεδομένα, σημερινά νέα κρατήδια? Τι θα γίνει όταν η Δύση δώσει εντολή στους κυβερνώντες στη χώρα μας να παραχωρήσουν και άλλα δικαιώματα σε κρατήδια? Θα αργηθούν? Θα πάνε σπίτι τους όπως η προηγούμενη κυβέρνηση? Όποιος αντιδρά βγαίνει από τη μέση. Και η Δύση ξέρει τον τρόπο και τις μεθόδους. Έτσι τώρα βάζουν τις βάσεις στην Ελλάδα μας, δημιουργούν 13 κρατήδια και σε λίγα χρόνια, τελείες, θα μιλάμε για αυτονομία του κρατηδίου Μακεδονίας, της Θράκης, όπου έχει πολλούς μουσουλμάνους. Το καταλάβατε, το καλύτερα τι σημαίνει. Της Κρήτης κλπ. Το πιο σοβαρό είναι ότι σήμερα στη βάση νομοσχεδίου είμαι σίγουρος ότι είναι πρόταση της Δύσης και προσυμφωνήθηκε πριν τις εκλογές. Συμφωνούν και τα δύο μεγάλα φιλοδυτικά κόμματα. Τυχαίο? Είμαστε εξάλλου η Πάπα παιδιά? Προσωπικά βλέπω ότι η Δύση ξεκίνησε το διαμελισμό της Ελλάδας. Έξυπνα και ανώδυνα. Όπως το έκανε με το Κόσοβο, που η μικρή τοπική βουλή του ζήτησε την αυτονομία και η Αμερική αμέσως την αναγνώρισε. Αφού έγινε διαίρεση στη Ιουγκοσλαβία. Έτσι. Αφήνοντας τη Σερβία να φωνάζει. Αλλά όλοι δεν τρώμε κουτόχορτο. Θα πάθει η Ελλάδα ό,τι έπαθε ο Λίβανος? Ερώτημα. Ο Λίβανος ήταν ανέκαθε χώρα χριστιανική. Και μάλιστα ορθόδοξη. Αυτό μαρτυρεί και η ύπαρξη του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχίας. Εκεί έζησαν μεγάλοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι. Οι κυβερνήσεις της ήταν πάντοτε χριστιανικές, στη Μικρά Ασία εννοούμε. Η μετανάστευση όμως πολλών μουσουλμάνων εδώ στις χώρες του Λιβάνου και η σύντομη μεγάλη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού λόγω και της αυξανόμενης τεκνοποίησεώς τους δεν άρχισε να φέρει την αλλίωση του πληθυσμού. Έτσι, μέχρι το 1932 και λίγο μετά, τη χώρα τη κυβερνούσαν οι χριστιανοί. Σήμερα πλεόνασαν οι μουσουλμάνοι και φυσικά η κυβέρνηση έγινε μουσουλμανική. Το 60% του πληθυσμού είναι σήμερα μουσουλμάνοι και το 40% χριστιανοί. Και ο Λίβανος μέσα σε 30 χρόνια σχεδόν μετατράπηκε σε μουσουλμανική χώρα. Η υπογεννητικότητα των Ελλήνων και η μεγάλη είσοδος μουσουλμανικού στοιχείου στη χώρα μας είναι σίγουρο και βέβαιο ότι θα φέρει και στην Ελλάδα την ίδια ανατροπή εντός των προσεχών ετών. Δεν είμαστε μια χώρα σαν τη Γαλλία ή τη Γερμανία με 70 εκατομμύρια πληθυσμό, ώστε να μην διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο από την είσοδο 2 ή 3 εκατομμυρίων μουσουλμάνων στη χώρα μας. Είμαστε μια μικρή χώρα 9 εκατομμυρίων Ελλήνων,
με μεγάλη υπογεννητικότητα, στην οποία ήδη έχουν εισέλθει εκτός των μουσουλμάνων της Θράκης, που ήδη υπήρχαν και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της αυξημένης υπογεννητικότητάς του, ακόμη 1,5 εκατομμύριο με 2 εκατομμύρια μουσουλμάνων, νομίμων ή παρανόμων μεταναστών. Πού βαδίζουμε λοιπόν και ποιο θα είναι το μέλλον των Ελλήνων στη χώρα μας, εάν δεν απαιτήσουμε τις κυβερνήσεις μας να λάβουν μέτρα, το μέλλον μας θα είναι ίδιο με εκείνο του Λιβάνου. Αυτό είναι το περιοδικό, το Φυλάδιο, της Μονής Τρικόρφου να φλίου, έτσι δεν είναι. Ναυπάκτου. Αγίου Σεραφείμ του Σάρου και Αγίου Αυγουστίνου. Και Αγίου Αυγουστίνου, ναι. Λοιπόν, σχόλιο δεν χρειάζεται για να συνεχίσουμε και στο θέμα που είχα να προσθέσω. Πρωθυπουργός διάβασε σε μια εφημερίδα του ίντερνετ προχτές, ζήτησε μια παγκόσμια οικονομική κυβέρνηση και τη ζήτησε και γρήγορα μάλιστα. Μάλιστα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Μπορώ να κάνω μια αναπαραγωγή αύριο και να το δώσουμε και σε άλλους. Να ακούσα δύναμη. Μπορώ να το κάνω μια αναπαραγωγή αύριο και να το δώσουμε και σε άλλους. Ναι. Μπορεί να μην αμοιραστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι, λοιπόν. Μπορώ να το κάνω όταν να το κάνω. Λέγε. Πόσους αρδαπούς έχει το κολοπέγιο γραμμένος. Δεν έχω πόσο. 6.500. Εγγεγραμμένος. Εγγεγραμμένος στο Δήμο. Που θα ψηφίσουν μεθαύριο. 6.500. Αν θέλετε να το ακούσετε, αν δεν θέλετε να το βεβαιώσετε, στη Δημαρχία ή να ενημερωθείτε καλύτερα. Λοιπόν. 6.500. Ναι. Είναι γεγονός ότι κάποτε κάνανε, πώς το λέμε, επιδρομές οι μαύροι για να κατακτήσουν κάποιο μέρος γης, για να μπουν μέσα, να έχουν εδάφη, για να έχουν και τροφή και σπίτι κλπ. Σήμερα τους θα δίνουν στο πιάτο, έτοιμα. Όλα αυτά είναι προσχεδιασμένα. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτός που τον κόσμο κυβερνάει να μας λέει κάτι που δεν θα γίνει ή που δεν γίνεται. Αυτά είναι ανθρώπινα σχέδια. Ακριβώς. Αλλά λέει η Γραφή, Κύριος αθετεί βουλάς αρχόντων. Έχει δηλαδή την δύναμη να θετήσει, να ακυρώσει δηλαδή όλα αυτά τα σχέδια που επιβουλεύονται και μάλιστα την ορθόδοξη υπόσταση. Σκοπός είναι να αποχρωματιστούμε από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι αιώνες των προγόνων μας. Εκείνα που μας έχουν παραδώσει μάρτυρες που έχουν χύσει το αίμα τους. Μπορεί να έχουν τακτοποιήσει και να φαντάζονται ότι θα φτάσουν και μπορεί να φτάσουν. Όμως υπάρχουν και στην ιστορία και στη Γραφή, την Αγία Γραφή, παραδείγματα που αυτό το ανακάτεμα που δεν είναι της εποχής μόνο γεγονός. Αν θα πάμε σε παλιά εποχή, στη Βαβυλώνα παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένα ανακάτεμα μεγάλο λαών και πολιτισμών. Πού είναι η Βαβυλώνα? Δεν υπάρχει.
Κάποτε, πριν, είπαμε, 1453, μετά το 1000, πριν το 1453, ρύθμιζε, κανόνιζε, θα λέγαμε, τη τύχη του κόσμου για 1130 χρόνια, περίπου. 1000 βάζω. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η μόνη στην οικουμένη τότε πρώτη δύναμη. Πού είναι, ερωτηματικό, όταν και η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, με όλη την επικράτειά της, είχε φτάσει στο σημείο που ίσως έχουμε φτάσει κι εμείς, σε σημείο έσχατο παραχμής, γιατί δεν μιλάμε για καμία απολύτως αξία που να τιμάται πάνω στη γη τώρα. Και όταν λέμε αξίες, εννοούμε αυτές που πράγματι είναι αξίες και έχουν αξία. Θα αναφέρω. Λέγαμε, και εμείς μέχρι τώρα το βιώνουμε, η οικογένεια είναι μετά τα θεία. Πρώτη αξία είναι τα θεία, μετά η οικογένεια. Και μαθαίναμε, εγώ προσωπικά σαν δάσκαλος στα παιδιά σχολείου, θα μαθαίναμε ότι έχει αξία η οικογένεια και αντλούσαμε το υλικό για να στηρίξουμε το παιδί από τους θησαυρούς των γονιών μας που έχουν φύγει. Παραδείγματος χάρη, λέει ένα όχι ανέκδοτο, ας το πούμε και έτσι, ότι μπήκαν οι εχθροί σε μία πόλη ελληνική και είπαν, σας δίνω το δικαίωμα να φύγετε ελεύθεροι, μπορείτε να πάρετε όμως και όποιο αγαθό θέλετε. Μιλάμε προχριστιανική εποχή, για να δούμε ότι και τότε που ήταν ιδωλατρία, ορισμένα στοιχεία που τα μετέδωσε εμάς οι πρόγονοι. Βλέπουν, ενώ βλέπανε άλλους να σηκώνουν υλικά άγαθα, ανάμεσα αυτούς και ένας παίρνει ένα άγαλμα και το κουβαλάει στην πλάτη. Λέει, γιατί πήρες αυτό? Μα αυτό είναι η αξία που δίνει σημασία και δύναμη στη ζωή του ανθρώπου. Τότε σε επιτρέπω να πάρεις και ένα ακόμα εσένα. Και του είχε απομείνει μέσα στο σπίτι ο γέρος πατέρας του. Δεν πήρε τον πατέρα του, πήρε το άγαλμα. Και γυρίζει πίσω και παίρνει και κουβαλάει τον πατέρα του, να τον βγάλει από την πόλη που σε λίγο ή που ήδη ήταν στα χέρια των κατακτητών. Εδώ λέει το πρώτο, θρησκεία. Το δεύτερο, οικογένεια. Και εγώ που έχω κάνει και εκπαιδευτικός 50 χρόνια, γιατί είμαι 72, από τα 22 ξεκινήσει να διδάσκω τα παιδιά και πιο νωρίς, μάθαινα στα παιδιά αυτό που ακούσαμε τώρα, ότι το πρώτο λόγο τον έχουν τα θεία, το δεύτερο λόγο τον έχει η οικογένεια. Πιστεύω ότι ο Κολοκοτρώνης έχει τη δύναμη να μιλάει από τον τάφο του, όπου και αν βρίσκεται. Και μιλάει.
μας λέγει η Αγία Γραφή ότι σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Τι ακούγεται μέσα από τη Γραφή σαν φωνή Θεού, σαν φωνή Θεού? Το αίμα του Άβελ, αυτό ακούστηκε ευθύς αμέσως, φωνάζει και φτάνει στα αυτιά μου, λέει ο Θεός. Το αίμα του Άβελ φωνάζει και φτάνει στα αυτιά μου. Όσοι έχουν αποτολμήσει την ή θα τη συνεχίσουν την προδοσία να σβήσουν τα ιδανικά μας, πιστεύω ότι έρθει η στιγμή που η ίδια ιστορία θα έχει γραμμένα με μαύρα γράμματα ή καθόλου τα ονόματά τους. Ας κυβερνάνε τη χώρα μας. Οι Κολοκοτρώνηδες, οι Καραϊσκάκηδες, λέω, ένας ήταν Κολοκοτρώνης, αλλά σαν τον Κολοκοτρώνη και άλλοι μαζί του. Δεν ήταν μόνο ένας που είχε το ίδιο φρόνημα και το ίδιο πνεύμα. Οι Μιαούλιδες και λοιπά αγωνίστηκαν για να φτιάξουν μια Ελλάδα βασισμένη πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα. Περνάει από το μυαλό μου, προσέξτε το καλά αυτό, το εξής. Χρόνια, χιλιάδες πριν έρθει ο Χριστός, 1500 και 800 και πιο κοντά και 1050, φώναζαν οι προφήτες, θα έρθει. Θα έρθει το αγκονάρι που το βάζουμε στη γωνία και του θεμέλιο, στο θεμέλιο για να στηριχτεί το σπίτι. Και όποιος τολμήσει να χτυπήσει πάνω σε εκείνο το αγκονάρι, θα γίνει θρύψανα. Λέει, ως δάν επιπέσει επί των λίθων τούτων, λυκμίσει, θα το λυγνίσει. Έπεσες εσύ που είσαι μεγάλη δύναμη, κρατεά δύναμη, γιατί έχεις τα όπλα, έχεις το χρήμα και τι δεν έχεις. Αλλά τα κάνεις όλα αυτά κατά τη ρίση του λαού, ρίση, το λόγο του λαού, χωρίς τον ξενοδόχο. Μπορεί να φαίνεσαι ξενοδόχος, αλλά δεν είσαι ξενοδόχος. Ο ξενοδόχος μέσα από το σπίτι σε βγάλει έξω. Θα σε λυκμίσει. Έχουμε λοιπόν ιστορία χιλιάδων ετών με πολιτισμό που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο τα φώτα. Σε όλο τον κόσμο τα φώτα. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, δεν υπήρχε ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ιταλία, ούτε τίποτα από εκείνα με πολιτισμό. Από εδώ έφυγε ο πολιτισμός και στη συνέχεια από το Βυζάντιο. Και ερχόντουσαν και έρχονται μέχρι σήμερα από έξω με το βιβλίο στο χέρι και μελετούν τον πολιτισμό μας. Μα δεν έκαναν παιδιά να μάθουν γράμματα αυτοί που έχουν στα χέρια την τύχη των λαών ή την τύχη μας εδώ στην Ελλάδα. Δε σέβονται την ιστορία. Ερωτηματικά που την απάντηση την έχουν από μονάχα τους. Το είπα στην αρχή που ξεκίνησα και το λέω και τώρα. Χτυπήστε, σταυρώστε. Αλλά σταυρός σημαίνει και Ανάσταση. Περάσαμε ήδη 40 περίπου ημέρες μέχρι την Πέμπτη και το Χριστός
Ανέστη. Κάποια εποχή που ήταν δέσμια η Ελλάδα, δέσμια η Ελλάδα, με χειροπέδες τουρκικές και με φέσια στο κεφάλι, οι Έλληνες φώναζαν την περίοδο αυτή «Χριστός Ανέστη» και «Η Ελλάδα Ανέστη». Αυτή η φωνή θα βροντίξει και πάλι και θα στιγματίσει όπως στιγμάτισε η ιστορία. Ήρθανε οι Πέρσες να κατακτήσουν την Ελλάδα, μια μεγάλη δύναμη τότε, πολύ μεγάλη δύναμη. Πέρασαν εδώ από το Λουτράκι στα στενά των Θερμοπυλών, φράξανε εκεί πέρα 300 άτομα το πέρασμα, δεν μπορούσε να περάσει, βρέθηκε ο προδότης και τους πήγε από πίσω. Το όνομά του έχει μείνει Εφιάλτης. Τον γράφει η ιστορία. Τον γράφει η ιστορία. Και ό,τι κακό επισυμβαίνει στον άνθρωπο, Εφιάλτης μου είναι. Δηλαδή σημαίνει φάντασμα που με κυνηγάει φοβερά από πίσω, από την ιστορία, από τότε μέχρι σήμερα. Λένε ακόμη, αλλά δεν υπάρχει εδώ επώνυμο, ότι έπεσε η πόλη. Ίσως να μην είχε πέσει. Θα έπεφτε όμως. Θα έπεφτε. Θα το εξηγήσω. Ίσως να μην είχε πέσει, λέω για τον εξής λόγο. Γιατί από μέσα, λέει, άνοιξε κάποιος μια πόρτα που είχαμε από την πόλη και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα. Και δεν μπήκαν μόνοι τους από έξω. Τι λόγο θα είχε, γιατί δεν ήταν η μοναδική πολιορκία της πόλης που είχε γίνει στην ιστορία. Είχαν γίνει και άλλες πολιορκίες και δίνονταν μάχες και βλέπανε στα τείχη, λέει, την Παναγία να πολεμάει. Την Παναγία να πολεμάει μαζί με τους, μπροστά μαζί με τους πολεμιστές. Αυτά που διαβάζαμε στην ιστορία δεν είναι γραμμένα για μια εποχή. Έχουν διαχρονική στους αιώνας και λένε και φωνάζουν. Κάντε το και να κάνετε. Ξέρετε κάτι. Είναι η τέχνη του διαβόλου αυτή. Ποια είναι η τέχνη? Να μαστορεύει πριν από χρόνια το σχέδιό του που θα επιβάλλει στους λαούς της γης. Η τέχνη του είναι αυτή. Αλλά όσο και να το μαστορεύει, το ίδιο έκανε και στο πρόσωπο του Κυρίου. Και αστόχησε και ιτήθηκε. Η δύναμη, λένε η δύναμη, και με αυτόν τον τρόπο επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Είναι αυτό, φωνάζουν. Έτσι μας λέει εδώ πέρα, θα πεινάσετε, το φωνάζουν. Θα πεινάσετε. Τα αμπάρια με τα υλικά αγαθά είναι εν μέρη στα χέρια τους. Εν μέρη. Εγώ θέλω μέσα από γεγονότα της ιστορίας να μιλήσω και να πω ότι κι άλλοι πέρασαν από τον πλανήτη επάνω που λέγεται Γη, που είχαν στρατιωτική δύναμη. Ακούστε, μόνος δυνατός είναι ο λόγος του Θεού, μόνος δυνατός. Έρχεται, λέει, κοιτάξτε να δείτε κάτι, το είπα, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Υπάρχει στον ελλαδικό χώρο ηθική τάξη υπάρχει,
σε ένα 90% υπάρχει ανηθικότητα. Ανηθικότητα. Λέει, διαβάσαμε και εδώ, γάμους ομοφυλοφίλων, που δεν το διανοούμε σε εποχές που υπήρχε και βασίλευε η τάξη και το ήθος και τα έστα. Τώρα υπάρχει μια Βαβυλωνία, μια ακατοσούρα που προβάλλεται σαν πολιτισμός. Υπάρχει δίκαιο επάνω στη γη. Χαμένο, απολεσμένο, είναι καραμέλα σε αυτούς που θέλουν να κοιμήσουν το λαό. Κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Πώς να δεχτώ εγώ στα αυτιά μου να ακούω κράτος δικαίου σε μια εφαρμογή νόμων που καταδυνασσεύεται ο λαός. 2000 ολόκληρα χρόνια ο Κύριος φώναξε και είπε οι βασιλείς, παύλα σήμερα δεν υπάρχουν, οι άρχοντες των εθνών, των λαών της γης, καταδυναστεύουσιν αυτούς. Καταδυναστεύουσιν. Σημαίνει, τους κάνουν να υποφέρουν αφάνταστα. Τους κατατυραννούν. Και μιλάμε για κράτος δικαίου. Ο Κύριος φωνάζει μέσα από τη γραφή. Λέει, τη Μεγάλη Εβδομάδα το λέει. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης. Το εξηγώ. Παρακαλάει το Κύριο να προσθέσει βάσανα, ταλαιπωρίες, σε εκείνους που έχουν επί για δόξα. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν εφαρμόζουν το δίκαιο. Δεν το λέει για κανένα λόγο. Αν εφαρμόζουν το δίκαιο, για ποιο λόγο να το ζητάει? Πρόσθεσ' αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσ' αυτής κακά της ενδόξης γης. Και ο Δαβίδ έναν δόξος ήταν, αλλά στη συνέχεια άδοξος. Γιατί κατάλαβε ότι πήγε δόξα, φεύγει, μένει μία δόξα μόνο. Επανέρχομαι πάλι όμως στο εξής. Ανατροπή με 12 άτομα μόνο επάνω στο πρόσωπο της γης. Ανατροπή σε ήθη και έθιμα υδρολατρικά. Δεν το έκανε κανένας άλλος. 12 άτομα, Απόστολοι του Κυρίου, με το Λόγο του Θεού. Μόνο με το Λόγο, καμία άλλη δύναμη. Και χωρίς φαγητό και ξυπόλυνη και μες στο χειμώνα και με τις ταλαιπωρίες. Πώς ταλαιπωρίες. Όχι με όπλα. Τέλος. Θα γίνεις κατακτητής των ψυχών, του λέει του Αποστόλου Παύλου, με το Λόγο μου μόνο, με την αγάπη σου. Αλλιώς έρχεται η ανατροπή εκείνων. Έρχεται. Ο προφήτης Αΐας λέει το εξής, ότι κουνήθηκε η γη, αλλά μία φορά ακόμη, θα την αχτεί η γη, θα την αχτεί, προσέξτε αυτό, σαν την ελιά. Πώς πάνε και την άλλη την ελιά, αυτοί που μαζεύουν τις ελιές, με κάποια ελιά, χτυπάνε τακ τακ τακ, και πού και πού μένει καμιά ελιά επάνω, ξεφεύγει από το χτύπημα. Έτσι θα την αχτεί και η οικουμένη, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Όλοι οι προφήτες του χρόνου, έχω στο νου μου, άνοιξα ένα βιβλίο εκεί πέρα και είδα το έργο των προφητών. Όλοι οι προφήτες, ξέρετε πότε έζησαν? Όλοι. Σε εποχή παρακμής. Τους έστειλε ο Θεός και ήταν τα φώτα, αφού ήταν σκοτάδι, ηθικό πνευματικό σκοτάδι εντελώς, πηγαίνετε να φωνάξετε ότι ο Κύριος θα επιτρέψει το κακό. Όλοι το φώναξαν, όλοι. Και ό,τι είπαν έγινε.
ότι πανέγινε και ιστορικά αποδεδειγμένο. Ιστορικά αποδεδειγμένο. Επαναλαμβάνω, 12 και 6, 18 είναι οι προφήτες. Τόσοι και αυτοί όλοι ήρθαν σε περίοδο παρακμής ολοκληρωτικής που βασίλευε από πάνω μέχρι κάτω αδικία και φώναζε δυνατά. Κάτω η αδικία. Έρχεται ο εχθρός από πέρα. Και έρχονταν ο εχθρός και τους παραλάβανε. Και πήγαιναν εγμάλωτοι. Πήγαιναν εγμάλωτοι. Λέτε να είναι εξαίρεση. Όχι, ο Κύριος είπε. Έπεσε ο πύργος και πλάκωσε τους Γαλιλαίους. Με άλλα λόγια, αυτά που έγιναν τότε για την υπήρια παρακμή δεν θα γίνουν τώρα σε τέτοια μεγάλη παρακμή παγκοσμία. Το κακό εκτελεί. Το κακό που κάνεις, εσύ που το κάνεις, σε εκτελεί επιτόπου. Επιτόπου. Θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Και τελειώνω. Έχουμε στα χέρια μας, εμείς, αυτό που δεν καταλαβαίνει ο πολλής κόσμος. Έχουμε στα χέρια, μην το αφήνουμε. Μην το αφήνουμε. Αυτό που λέγεται προσευχή είναι παντοδύναμο όπλο. Παντοδύναμο όπλο. Αν γίνεται μεμονωμένα, ακούει ο Κύριος και το άτομο που την κάνει. Αν γίνεται ομαδικά, εκεί πια κουνάς τη γη ολόκληρη. Κουνάς τη γη ολόκληρη. Η ατομική βοηθάει εσένα, βοηθάει και τον άλλο που την κάνεις. Η ομαδική, όταν γίνεται και κάνεις δέηση και παρακαλείς ομαδικά, λέει, θυμάμαι, ένας ήτανε, ένας λαός ολόκληρος, απίθαρχος πέρα για πέρα, 600.000 Εβραίοι από την Αίγυπτο στην Έρημο, τη περάσανε και του ψήσανε στα χείλη και δεν είχαν να πιούν νερό, μας έφερες εδώ πέρα, λέει, δεν έχουμε να πιούμε νερό, δεν έχουμε να φάμε τον Αντάλλο κλπ. Και ο Μωυσής λέει, αμήλυτος υψώνει τα χέρια. Τι θέλεις, ακούστηκε, τι θέλεις, Κύριε, θέλω αυτό. Ακούει, ακούει, να το καταλάβουμε καλά, ακούει ο Κύριος. Γόνατα χρειάζεται και δεν είναι πιο δυνατό το κακό. Γόνατα και προσευχή. Να ζητήσουμε εν μετανοία αυτό που ο λαός δεν το καταλαβαίνει, ο χριστιανικός λαός, γι' αυτό παθαίνει αυτά που παθαίνει. Βλέπετε, κόβεται ο μισθός, τρεμούλα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Το όλο θέμα εκεί είναι, δεν σου κόβουν εσένα ή εμένα προσωπικά τις 100, 200, 500, 500 ευρώ και σε πιάνει τρεμούλα. Αυτό είναι αποτέλεσμα η τρεμούλα. Αποτέλεσμα που έχει αποδυσιωθεί στο ευρώ και στα λεφτά. Τώρα σου λέω, διάβολος, θα στα πάρω εγώ να δεις τι θα σου κάνω, λέει τώρα. Σ' άφησε να καλοπεράσει τώρα, έλα να κακοπεράσει τώρα. Εάν δεν είναι έτσι, λες στον Κύριο και σε ακούει ο Κύριος. Και αλλάζει τα πράγματα. Αλλά φαίνεται μαζί με το ξερό. Πρέπει να ταλαιπωρηθεί και να καεί και λίγο το χλωρό. Και το χλωρό. Έχουμε μάτια, έχουμε καρδιά, έχουμε μυαλό. Μην τα αφήσουμε στη χρήση του πειρασμού. Του πειρασμού. Διάβαζα το Γέρο Παΐσιο, το Γέρο Παΐσιο, λέει, ένας μόνο λογισμός μπορεί να σε αλωνίσει και να σε κάνει να σε διαλύσει. Ένας λογισμός. Λοιπόν, όμως μην τον αφήσεις. Αυτή είναι η δική του τοποθέτηση, να σε διαλύσει. Δεν θα αφήσουμε να μας διαλύσουν. Θα ζητάμε από τον Κύριο. Ο Κύριος είναι παρόν.
Τίποτα άλλο δεν έχω να πω εγώ. Τελείωσα. Αν κανείς θέλει να πει κάτι, ευχαριστώ. Αυτά ήταν σαν συμπλήρωμα σε αυτό που διαβάσαμε από το φυλάδιο αυτό και να είμαστε στο ακουστικό μας ψηλά, το ακουστικό ψηλά από την άλλη. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ιεράξη ομολόγηση. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Μου κάνει και αυτό εντύπωση, λέει. Λίγο να σκέφτεσαι κακό για τον άλλον, λέει ο πατέρ Παΐσιος, φεύγει, λέει, χάρης και έρχεται ο πονηρός, λέει. Και εμποδίζει την προσευχή να είναι πάνω. Αντίθετα, όσο καθαρίζεσαι, τόσο το καθαρό πνεύμα έρχεται μέσα στο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή, και κάνει έδρα και έχεις δύναμη. Τίποτα άλλο παραπάνω. Είπατε στην αρχή ότι η Βαβυλώνα, ναι, η παλιά η Βαβυλώνα, ναι, ναι, ο βασιλέος Ναβουχοδονόσορ, ναι, Ναβουχοδονόσορ, ήταν ένας λαός ο οποίος ήταν ένα κράμα από όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Βαβυλωνία. Λοιπόν, μέσα στην Αποκάλυψη, η τελευταία διακυβέρνηση του κόσμου, πώς χαρακτηρίζεται? Η τελευταία κυβέρνηση που θα έρθει στον κόσμο πριν έρθει ο Χριστός και έγινε η Ανάσταση των νεκρών. Για τον Αντίχριστο μιλάς τώρα? Ναι. Πώς χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο μαζί? Που λέει ο Άγγελος. Βαβυλώνα. Γιατί? Γιατί ακριβώς τα ίδια χρώματα θα έχει. Μέσα στο ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορ που είδε ο, ναι, Ναβουχοδονόσορ και το εξήγησε ο προφήτης Δανιήλ. Ο Δανιήλ. Μιλάει για ένα άγαλμα. Ναι. Το άγαλμα, ναι, στα πόδια ήταν εν μέρη λύση σιδηρά, ναι, και εν μέρη οστράκινα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σπάνε εύκολα αυτά. Ναι. Ναι. Ότι είναι αδύναμα. Και αυτό όλο, το, όλο το υπόλοιπο άγαλμα, το προηγούμενο, και άλλο ήταν χάλκινο, άλλο ήταν χρυσό, άλλο ήταν ασημένιο κλπ. Ναι. Ναι. Αλλά το τελευταίο είναι ένα κράμα, δηλαδή ένα κράμα από λαούς. Ναι, 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 κράμα δηλαδή που σημαίνει ότι θα σπάσει και θα πέσει και δεν θα υπάρχει. Και το σύνδερο με το όστρακο δεν συνεννοείται, το ξέρουμε. Αυτό είναι πάλι η δύναμη. Λοιπόν, είναι συμπιεσμένη η κατάσταση από παγκόσμια κυβέρνηση για να διαλυθούν. Εκεί οδεύουν οι πολιτικοί σημερινοί τη χώρα. Εκεί, και πρώτα θέλουν να ξεκινήσουν από την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού και η Ελλάδα θα αντιδράσει πρώτη. Ναι, 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 ναι. Ξέρουν πού θα αντιδράσει ο κόσμος. Πιο πολύ. Μη τελειώνω το Βασιλάκι. Μη, ξαναλέω, μη πεποίθατε υπάρχοντας. Μην έχετε εμπιστοσύνη, λέει ο βασιλιάς Δαβίδ στο ψαντήρι. Μην έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Εις ουκές τη σωτηρία, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Έχει η ιστορία δείξει. Πέρασαν οι άρχοντες σαν σωτήρες και φύγανε και δεν κάνανε τίποτα. Ας έχουμε και την άλλη Δευτέρα εδώ πέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, χέρισε τη μνήμα σας, ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, χέρισε τη μνήμα σας, ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, χέρισε τη μνήμα σας, ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς μου είπε, έδω την τιμή, την αιώνια ζωή και την πνεύμα αιώνια. Αμήν. Σήμερα είχαμε να δείτε. Αυτό το έτοιμο. Αυτό είναι το Βασιλάκι. Και πώς θα το και πάρουμε. Και την άλλη εβδομάδα θα το πάρουμε. Εσύ. Ναι. Άστο το, άστο το. Θα μου το δώσεις για να βγάλουμε κάποια. Ναι, ναι, τώρα θα περάσουμε. Θα περάσω. Περάσουμε στα παιδιά του Στάβου, τώρα θα κρατήσω εγώ ένα που θέλω να τυπώσω, θα βγάλω πολλά και θα σας δώσω. Πάρτε το. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Πρωτοτυπίες. Ναι. Πρωτοτυπίες.